Η επόμενη επιστολή στέλνεται 3 Δεκεμβρίου και είναι, έχει σχέση με το βίντεο που δημοσίευσε στο Enduro.gr ο κάμεραμάν εδώ που τραβάει και την... θα καταλάβετε στην πορεία τη σχέση έχει. Την ανακοίνωση του Νίκου του Δαμουλάκη στη Βυσσαλτία ότι τέλειωσε το πρωτάθλημα που ξεκίνησε υπόμο με συνεργαζόμενες ναι, και κλείνει με ενωμένες τις ομοσπονδίες. Και επικοινωνούμε πάλι για το θέμα 10-10-10. Αναγνώριση αθλητικής ομοσπονδίας μοτοσυκλέτας. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, απευθύνεται πάλι στον Ιωαννίδη και στον Δουβίνη. Είναι γεγονός ότι η αναγνώριση από τη ΓΟΓΑ μιας αθλητικής ομοσπονδίας μοτοσυκλέτας, όπως η λογική επιτάσσει και ο νόμος προβλέπει, είναι ζήτημα καθοριστικής σημασίας τόσο για την ΑΜΟΤΟΕ όσο και για τον κόσμο της μοτοσυκλέτας γενικότερα. Παρακολουθώντας λοιπόν τις εξελίξεις, πληροφορηθήκανε μέσω της ιστοσελίδας enduro.gr την δήλωση του Προέδρου της ΟΜΕ. Εισαγωγικά, το πρωτάθλημα το οποίο οργανώσαμε ξεκινώντας με την άλλη ομοσπονδία που προέρχεται από την ΠΟΜ, εδώ είναι παραδρομή, ήθελα να πει την Έλβα Δαμουλάκης, γιατί αναφέρει προέρχεται από την ΠΟΜ την ΠΟΜ, και το οποίο κλείνει με ενωμένες στις ομοσπονδίες το όνομα της ΟΜΕ. Βλέπει σχετικό βίντεο στο τάδε YouTube κλπ. Που το δημοσίευσε ο Γιουρές και το Ντουρουτζιάρ. Δηλώνουμε εδώ, λέμε λοιπόν εδώ ότι κατά δήλωση του Προέδρου της ΟΜΕ, αυτές οι δύο ομοσπονδίες είναι ενωμένες πλέον. Δεν είναι χωρισμένες όπως αναφέρονται στο παρελθόν. Μία δήλωση που. Λέει ο Γουάς, δεν είναι πράξη. Ναι, όπως λέει ο Γουάς. Ενωμένοι, το λένε. Αυτοί λένε ότι είναι ενωμένοι και ο Γουάς λένε ότι είναι χώρια. Όχι, δεν είναι. Μία δήλωση που συμβαδίζει απόλυτα με τις δηλώσεις τόσο των κυρίων Μανιατόπουλου και Δαμουλάκη, στη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του κ. Δουβίκου 6908, όσο και του νομικού εκπροσώπου των ΟΜΕ ΠΟΜ κ. Μεσημέρι, στο νομικό εκπρόσωπο της ΑΜΟΤΟΕ κ. Γαζούλη, σε σχετική συνάντηση ΓΟΓΑ 22 Δεκάτου 2008. Και μία δήλωση, αυτή δηλαδή του Δαμουλάκη, η οποία ενισχύει την απορία μας για τη δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Άιν Σκάλπου 10 Ενδεκάτου 2008. Τα συνδιαλλαζόμενα μέρη είναι τρία, ΑΜΟΤΟΕ, ΟΜΕ, ΠΟΜ, και ότι αυτά θα πρέπει να συμμετάσχουν ισότιμα στη μέρη της Νέας Ομοσπονδίας, που θα αναγνωριστεί μέσω 10 συγκεκριμένα σωματείων μελών από την κάθε μία. Απορία που σας εκφράσαμε και με την επιστολή μας στις 13 Ενδεκάτου 2008. Την παράξενη, αν όχι ομιχλώδη αυτή κατάσταση, περιμένουμε να ξεκαθαρίσει η απάντησή σας στα γραπτά πρόσφατα ερωτήματά μας, βλέπει επιστολή της 27η Ενδεκάτου 2008, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση Αθλητικής ΜΟΤΟΕ στις 6 Δεκεμβρίου. Με εκτίμηση κτλ.